Ο Τζόρτζης Μαρκογιάννης είναι οδηγός Φόρμουλα 4 και μόλις 16 χρονών. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και από μένα. Λοιπόν, για πες μας, για να μας λυθεί η απορία, τι έκανες πιο μικρός. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι όπως όλα τα αγοράκια παίζατε με τα αυτοκινητάκια και τελικά κατέληξες να γίνεις οδηγός της Φόρμουλα 4. Ακριβώς. Από τον πατέρα μου κληρονόμησα έτσι την αγάπη για τα αυτοκίνητα. Από μικρή ηλικία παρακολούθησα αγώνες Φόρμουλα 1. Γενικώς είχα μια ιδιαίτερη σχέση με το μηχανοκίνητο. Και έτσι ξεκίνησα και από το kart να κάνω τα πρώτα μου βήματα για να φτάσω μέχρι εδώ που είμαι και σήμερα. Α, από τα kart ξεκίνησες δηλαδή και έτσι έκανες τα πρώτα σου βήματα. Τώρα να σου πω κάτι. Η εμπειρία αυτή μέσα στη Φόρμουλα 4 να οδηγείς ένα μονοθέσιο, πώς είναι? Είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε φανταζόμουν και εγώ ο ίδιος. Είναι μια ιδιαίτερη αίσθηση, θα έλεγα. Έτσι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το kart. Είναι κάτι πάρα πολύ πιο έντονο. Προφανώς και κάτι πάρα πολύ πιο δύσκολο, αλλά είναι αυτό που με προσέλκυσε τόσο στους αγώνες μονοθεσίου. Mm-hmm. Και βλέψεις και όνειρα που έχεις για το μέλλον? Ιδανικά θεωρώ ότι όλοι οι οδηγοί της, όλων των πρωταθλημάτων δηλαδή, μοιραζόμαστε ένα κοινό σκοπό, ότι μια θέση στη Φόρμουλα 1. Είναι το όνειρο του κάθε οδηγού. Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, ο Χάμιλτον? Ο Χάμιλτον, ναι. Από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1, ο Χάμιλτον, ναι. Και τι πρέπει να γίνει όμως για να, από εδώ και πέρα, για να μπορέσεις και εσύ να φτάσεις στη θέση που είναι σήμερα ο Βρετανός πιλότος? Εντάξει, από ηλικία είμαι ακόμα νεαρός. Mm-hmm. Πρέπει να έχω μια σταθερή πρόοδο και μια σταθερή άνοδο στις κατηγορίες. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες πια έτσι, πριν καταφέρει να φτάσει κάποιος στη Φόρμουλα 1. Σίγουρα χρειάζεται σημαντική χρηματική υποστήριξη, ναι, και αρκετή τύχη, θα έλεγα. Δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζεις ως προς τις προπονήσεις, ως προς την προετοιμασία, ποιες είναι αυτές και αν υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι πηγαίνω ακόμη σχολείο. Επέλεξα να μην παρατήσω το σχολείο όπως όλοι οι υπόλοιποι που συναγωνίζομαι. Mm-hmm. Έτσι προφανώς έχω λιγότερες μέρες προπόνησης. Δεν μένω μαζί με την ομάδα όπως οι περισσότεροι οδηγοί, που σημαίνει ότι γενικώς είναι αρκετά πιο δύσκολη η διαδικασία της προπόνησης και του αγώνα. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να ταξιδέψω. Όμως θεωρώ ότι έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες και έτσι να σταθεροποιηθώ τουλάχιστον σε μια καλή θέση για να ξεκινήσω ως βάση τη φετινή χρονιά. Μακάρι. Άραστε. Μακάρι. Εμείς το ευχόμαστε. Αλλά βλέπω και η νομική παίζει μέσα σε αυτό το σχέδιό σου. Ναι. Είναι ένα, ας πούμε, σχέδιο Β. Ξέρουμε ότι ο μηχανοκίνητος είναι ένας κλάδος του αθλητισμού με πάρα πολλά απρόπτα. Μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να μείνεις χωρίς θέση, χωρίς ομάδα, χωρίς κάποια άλλη ευκαιρία. Ναι. Έτσι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να έχω και μια βασική εκπαίδευση.